διαβάσω και να ανασκοπήσω εν ώψη της σημερινής ομιλίας. Σαν βάση λοιπόν αυτών που θα πούμε και σαν βάση της γνώσης που υπάρχει σήμερα για το θέμα, χρησιμοποιώ αυτή την πολύ καλή ανασκοπική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο CES το Δεκέμβριο του 2018, η οποία στην ουσία μαζεύει όλη την προηγούμενη γνώση και την παρουσιάζει περιληπτικά. Η δεύτερη μεγάλη μελέτη από το John Hopkins και αυτή του Δεκεμβρίου του 2018 προχωράει λίγο παραπάνω το θέμα και λέει τα νεότερα δεδομένα όσον αφορά την πραγματική επίπτωση της πνευμονικής τοξικότητας από την ανοσοθεραπεία και για το ποιες ομάδες ασθενών, αρρώστων, ανθρώπων είναι πιο επιρρεπείς και τι χαρακτηριστικά έχουν και σε ποιους περιμένουμε περισσότερο να φανεί αυτή η παρενέργεια της ανοσοθεραπείας και σε ποιους λιγότερο. Εδώ είναι ένα σχηματάκι το οποίο στην ουσία δείχνει ότι πώς η ανοσοθεραπεία λύνει τα φρένα του ανοσολογικού συστήματος που οδηγείται από τα τάφλεμφο κύτταρα και αυτά, εκτός από το να σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα, σκοτώνουν και κάποια άλλα κύτταρα των υγιών ιστών. Ο πνεύμονας είναι ένας ιστός στόχος που είναι ίσως από τις πιο συχνές επιπλοκές αυτής της θεραπείας. Όλες αυτές οι παρενέργειες, η πνευμονική τοξικότητα με κυρίαρχο όρο την πνευμονίτιδα, όπως τη λένε, checkpoint pneumonitis, CIP την ονομάζουν στην βιβλιογραφία, είναι ανοσολογικής φύσεως, όπως και από τα υπόλοιπα όργανα, όπως περιμέναμε. Εδώ λοιπόν ξέραμε ότι η στατιστική λέει ότι το 3-5% των ασθενών που παίρνουν ανοσοθεραπεία, αντι-PD-L1, αντι-PD-L1 και αντι-CTLA-4, έχουν 3-5% πιθανότητα να το πάθουν. Η καινούργια μελέτη του John Hopkins ανεβάζει πολύ το ποσοστό αυτό, στο 19%. Και πού βασίζεται? Βασίζεται στο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ασθενών που είναι ασυμπτωματική και μόνο οι ακτινολογικές εξετάσεις δείχνουν την ύπαρξη της υποκείμενης πνευμονίτιδας. Επίσης, πιστεύουν ότι δεν έχει μελετηθεί καλά ο συνολικός αριθμός των ογκολογικών ασθενών και ότι η διεύρυνση των ενδείξεων της ανοσοθεραπείας από εδώ και μπροστά, κυρίως στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, θα αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό των κρουσμάτων, οπότε η στατιστική αυτή ανάλυση του δείγματος θα είναι πολύ πιο αξιόπιστη. Υπάρχει όμως η τάση το ποσοστό του 3-5% που ήταν γνωστό μέχρι το Δεκέμβριο να θεωρείται ότι είναι μικρό και ότι είναι γύρω στο 15-19%. Η εμφάνιση της πνευμονίτιδας, που είναι ο πιο συχνός τύπος της πνευμονικής τοξικότητας, διαβαθμίζεται διεθνώς, όχι μόνο λόγω της ανοσοθεραπείας, αλλά λόγω της γενικότερης φαρμακευτικής τοξικότητας οποιαδήποτε φαρμάκου στον πνεύμονα. Υπάρχει μια διαβάθμιση της πνευμονίτιδας αυτή από τον βαθμό 1 μέχρι τον βαθμό 5. Ο βαθμός 1, το grade 1, είναι ο συμπτωματικός ασθενής, ο βαθμός 5 είναι ο θάνατος. Ο βαθμός 2 είναι ο συμπτωματικός ασθενής χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια. Τα λέω λίγο επιγραμματικά. Ο βαθμός 3 είναι ο συμπτωματικός ασθενής με αναπνευστική ανεπάρκεια, που έχει προσβολή γύρω του 50% του παρεχήματος από την νόσο. Ο βαθμός 4 είναι ο βαρύς ασθενής που χρειάζεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής ή μη επεμβατικό μηχανικό αρισμό. Και το 5 είναι το μη αντιστρεπτό στάδιο. Λένε λοιπόν οι ερευνητές ότι τις πρώτες εβδομάδες εμφάνισης της νόσου υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν οι βαριές μορφές της πνευμονίτιδας. Ο χρόνος εμφάνισης της παρενέργειας αυτής χοντρά είναι από την ημέρα 100 μέχρι την ημέρα 200 χορήγησης της ανοσοθεραπευτικής αγωγής. Όσο πιο κοντά στην έναρξη, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες η βλάβη αυτή να είναι βαθμό 4-5. Η νεότερη μελέτη του John Hopkins δείχνει ότι οι γυναίκες παραμένουν πιο ευαίσθητες, όπως σε πολλά πράγματα και σε αυτό. Η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Η λευκή φυλή είναι καλύτερα προστατευμένη από τις άλλες φυλές. Ο καπνιστής είναι σε χειρότερη μοίρα από το μη καπνιστή. Και όταν υπάρχει συνδυαστική ανοσοθεραπεία, η πιθανότητα να γίνει αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη. Το στάδιο της νόσος στην πραγματικότητα δεν παίζει ρόλο. Ο ιστολογικός τύπος, το πλακώδες κυριαρχεί εδώ,
σε συνολικό αριθμό αρρώστων το αδενοκαρκίνωμα είναι πιο ψηλά στην πνευμονική τοξικότητα, όμως η σχετική αναλογία της διάγνωσης με τη σχετική αναλογία της εμφάνισης της πνευμονικής τοξικότητας από την ανοσοθεραπεία είναι γύρι υπέρ του πλακώδους. Δηλαδή πάλι θα βρούμε περισσότερους ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα σε σχέση με το πλακώδες που κάνουν πνευμονίτιδα, αλλά η σχετική αναλογία είναι υπέρ του πλακώδους. Αν έχει προηγηθεί χημειοθεραπεία ή αν ακολουθήσει χημειοθεραπεία, η πιθανότητα πνευμονικής βλάβησης είναι μεγαλύτερη, όπως και επίσης και στην προηγηθήσα άκτινο θεραπεία. Η εμφάνιση της νόσου τοπογραφικά είναι μακρά του όγκου και λιγότερο δίπλα στον όγκο. Η πνευμονίτιδα δηλαδή βγαίνει σε σημεία διαφορετικά από εκεί που υπάρχει το πρωτοπαθές νεόπλασμα. Και η ακτινολογική εμφάνιση, τα πιο κυρίαρχα πρότυπα είναι αυτά της θαμβής ιάλου. Θαμβή ιάλου λέμε τις αρχόμενες πυκνώσεις στην αρχή, το άσπρισμα ας πούμε, του πνευμονικού παρεχήματος που δεν ασαφοποιεί τις ανατομικές δομές των αγκείων και των βρόχων. Είναι η αρχική μορφή της πνευμονικής πύκνωσης ανεξαρτήτου αιτιολογίας. Άρα η θαμβή ιάλους και τα αμφωτερόπλευρα πνευμονικά διηθήματα είναι οι δύο πιο κυρίαρχες ακτινολογικές μορφές απεικόνησης. Τα συμπτώματα φυσικά είναι μη ειδικά. Όλες οι πνευμονίτιδες έχουν την ίδια εμφάνιση ανεξαρτήτως αιτιολογίας, χαμηλή πυρετική κίνηση, παραγωγικός βήχας, δυσκολία στην αναπνοή. Εδώ είναι μία ακτινολογική απεικόνιση των μορφών που απεικονίζεται, που μπορεί να απεικονιστεί αυτή η κατάσταση. Το πρώτο πρότυπο, το πάνω μέρος της νόσου, είναι αυτό των διηθημάτων που μοιάζουν με κρυπτογενή οργανωπιό πνευμονία και παθαλογοανατομικά, δηλαδή η βιοψία δείχνει αυτό. Όλα αυτά είναι πνευμονίτιδα, απλά είναι το παθαλογοανατομικό και ακτινολογικό πρότυπο που αλλάζει. Στην ουσία, το πώς μπορεί να εμφανιστεί στον αξιολογικό τομογράφο το πρόβλημα. Άρα, η οργανωπιός πνευμονία είναι ένα ιστολογικό πρότυπο της πνευμονίτιδας. Το δεύτερο είναι η εικόνα της θαμβής ιάλου, που είναι ίσως και το πιο συχνό. Το τρίτο είναι το διάμεσο που σπανίζει με πάχυνση του διαμέσου πνευμονικού ιστού και μικρής έκτασης διηθήματα βοτυρδιακού τύπου. Η πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία, που και αυτό ανήκει στην πνευμονίτιδα φυσικά. Και το προηγούμενο είναι το ακαθόριστο πρότυπο που έχει και διάμεσα και παρεχηματικά στοιχεία. Άρα δεν έχουμε κάτι ειδικό ούτε ακτινολογικά ούτε κλινικά. Το ιστορικό της νόσου είναι αυτό που θα μας βάλει στην υποψία του να το διαγνώσουμε. Σημασία έχει μεγάλη διαφορική διάγνωση που είναι στους ογκολογικούς ασθενείς. Είναι κυρίως οι λοιμώξεις, όπου η πνευμονία ο πνευμονοκίστη είναι το κυρίαρχο ευκυριακό αίτιο στους ασθενείς αυτούς, ειδικά αν έχει προηγηθεί χορήγηση κορτικοειδών σε διάστημα πάνω από 3 εβδομάδες, θεωρούνται υψηλής πιθανότητας να εμφανίσουν το μικρόβιο αυτό. Η φυματίωση αναγράφεται βιβλιογραφικά, πολύ λίγο το βλέπουμε. Η μυοκαρδίτης που σχετίζεται με την συγκεκριμένη νοσοθεραπεία είναι ένα αίτιο όχι τόσο συχνό, αλλά μπορεί να μπερδέψει τα πράγματα. Είναι η μυοκαρδιοπάθεια που σχετίζεται με τους checkpoint inhibitors. Η κυψελιδική αιμορραγία, πολύ σπάνια επιπλοκή των φαρμάκων αυτών, αλλά αν συμβεί είναι στο 1 τρίτο των ασθενών θανατηφόρος. Είναι η πνευμονίτιδα από χημειοθεραπευτικά που πιθανώς να είχαν λάβει στο παρελθόν οι ασθενείς αυτοί μέσα στη διαφορική διάγνωση, με τακτινική πνευμονίτιδα που όσο περνάνε τα χρόνια σπανίζει σαν επιπλοκή, και είναι η λεμφαγιακή επέκταση του νεοπλάσματος που προφανώς έχει άλλη εμφάνιση και είναι σχετικά εύκολο να την καταλάβουμε, και μια ασθένεια που αναφέρεται με την ανοσοθεραπεία σαν επιπλοκή, όπου μπορεί να προκαλέσει πνευμονικά διηθήματα στα πλαίσια του υποαρισμού, της πτώσης δηλαδή της μυϊκής αντλίας του θώρακα που εμφανίζει διηθήματα. Αυτή η διαφορική διάγνωση θα προσπελαστεί με βροχοσκόπηση, με λήψη λαβάς και διαβροχής βιοψίας πνεύμωνα, που θα ξεκαθαρίσει πολλά στοιχεία τον αποκλεισμό στην ουσία όλων αυτών των αιτιών και όχι την επιβεβαίωση. Δηλαδή, εξ αποκλεισμού θα καταλήξουμε στην πνευμονίτιδα από νοσοθεραπεία και δεν υπάρχει κάποιο ούτε ιστοπαθολογικό πρότυπο συγκεκριμένο, ούτε στοιχείο του λαβάς που να μας κατευθύνει πλην της λεφοκυταρικής υπεροχής της φλεγμονής, το οποίο όμως είναι κοινό εύρημα σε πολλές από αυτές τις ασθένειες. Απλά αποκλείουμε τις λοιμώξεις, αποκλείουμε την επέκταση της νόσου και καταλήγουμε ότι αυτός κάνει πνευμονίτιδα από ανοσοθεραπεία. Εικόνα κυψελιδικής αιμορραγίας. Αμφωτερόπλευρα διηθήματα, ασαφή, περισσότερο ground glass και λιγότερο σαν πνευμονικά διηθήματα, τα οποία έχουν το χαρακτηριστικό ότι 48 με 72 ώρες φεύγουν αν φύγει το αιτιατό. Εικόνα πνευμονικής της καρίνης. Έχουμε δηλαδή παρεμφερείς ακτινολογικά εικόνες.
που από την αξονική φασιζόμενος κάποιος δεν μπορεί να διαφοροδιάγνωση τι έχει ο ασθενής και τι δεν έχει. Εδώ υπάρχει η πνευμονοκύστη στον αριστερό ανολογό, σε ασθενή που έχει μεταστατική νόσο στον άλλο πνεύμονα. Αυτό ήρθε στα πλαίσια θεραπείας με κορτικοειδή για 1,5 μήνα λόγω εγκεφαλικών μεταστάσεων που είχε ο συγκεκριμένος ασθενής και έπρεπε να πάρει και στεροειδή. Πάλι και ψηλιδική αιμορραγία. Πολύ χαρακτηριστική εικόνα αυτή. Αμφωτερόπλευρα, βουτυρδιακά διηθήματα. Και αυτή είναι η πνευμονία από ανοσοθεραπεία. Στον αριστερό κάτω λογό, πύκνωση, η οποία είχε και χρονίζοντα χαρακτήρα, γιατί είχε εμφανίσει και ενωτικά στοιχεία. Δηλαδή, ο ασθενής αυτός ταλαιπωρήθηκε, η ασθενής αυτή ταλαιπωρήθηκε από το πρόβλημα. Εδώ δείχνουμε την ανταπόκριση στα στεροειδή, που είναι και μοναδική δόκιμη θεραπεία πρώτης επιλογής. Υπάρχουν και θεραπείες δεύτερης επιλογής, αλλά τα στεροειδή είναι η θεραπεία που έχει διεθνώς αναγνωριστεί σαν πρώτη θεραπεία για την νόσο, όπου η επίλυση του προβλήματος είναι στο 86% των ασθενών. Εδώ είναι δύο εικόνες πριν αρχίσει την νοσοθεραπεία ο ασθενής. Η εικόνα στη χειρότερη εμφάνιση της πνευμονήτητας από νοσοθεραπεία και εδώ είναι μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 4-6 εβδομάδων, όπου υπάρχει πολυματική νόσος, αλλά σαφώς ο ασθενής βελτιώθηκε. Τα στεροειδή, λοιπόν, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Αμερικανικής Οικολογικής Εταιρείας, δίνονται σε δόση 1 μιλιγκράμμ ανά χιλιόγραμμο βάρους στο στάδιο 2 της πνευμονήτητας. Θυμίζω, στάδιο 2 είναι συμπτώματα χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια, με κατάληψη του 25-50% του συνολικού πνευμονικού παρεχήματος βάσει εξονικής τομογραφίας. Στην πνευμονήτητα 3 και 4, δηλαδή εκεί που θα χρειαστεί οξυγόνο ή και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, η δόση σχεδόν διπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται σε 2 με 4 μιλιγκράμμα ανά χιλιόγραμμα βάρος. Η διάρκεια είναι 4-6 εβδομάδες. Η δόση αυτή που αναφέρω είναι τις πρώτες ημέρες και μετά σταδιακά μειώνεται η δόση. Η μη ανταπόκριση η ακτινολογική και κλινική σε 48-72 ώρες βαπτίζει την πνευμονήτιδα ανθεκτικής αστεροειδή. Εδώ υπάρχει μεγάλη προσοχή, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι ο ασθενής αυτός έχει πιθανότητες να καταλήξει πολύ υψηλές. Πιθανότητες είναι γύρω στο 30%, παρά της δεύτερης γραμμής θεραπεία που θα δώσουμε. Η δεύτερη γραμμή θεραπεία, για αυτή που συστηματικά αναφέρεται στα δύο άρθρα αυτά ανασκόπησης που προανέφερα, είναι η δόκιμη θεραπεία, είναι η anti-TNF-A, σε δόση 5 μιλιγκράμμα ανά χιλιόγραμμο βάρους, η υπεράνωση γάμα σφαιρίνη για 5 μέρες, το μυκοφαινολικό 1 γραμμάριο την ημέρα, είναι το φλέβια, 2 φορές την ημέρα και η κυκλοφοσφαμίδη. Και έχει προταθεί και αναστολέα της σιδερλευκίνης 6, το σιλίζουμε. Εδώ είναι στην ουσία οι αναλυτικές οδηγίες της Αμερικανικής Ογκολογικής Εταιρείας. Δεν περιμένω να το διαβάσουμε τώρα, απλά το αναφέρω αυτό σαν slide για να δείξω ότι υπάρχει συστηματική καθοδήγηση από την Αμερικανική Ογκολογική Εταιρεία αναλόγως της βαθμίδος εμφάνισης της πνευμονικής τοξικότητας, πώς θα το παρακολουθήσουμε, πώς θα το θεραπεύσουμε και πώς θα καταλήξουμε να δώσουμε εναλλακτική θεραπεία αν η πρώτη θεραπεία με την κορτιζόνη δεν πάει καλά. Στο πρώτο στάδιο της νόσου, του grade 1, και στο στάδιο grade 2, μπορούμε να κάνουμε, από ό,τι προτείνει η Αμερικανική Ογκολογική Εταιρεία, παύση του φαρμάκου της ανοσοθεραπείας. Δεν είμαστε όμως υποχρεωμένοι να το καταργήσουμε. Στο στάδιο 3 και 4, είμαστε υποχρεωμένοι να το καταργήσουμε το φάρμακο και να ψάξουμε εναλλακτική μορφή θεραπείας. Στο πρώτο στάδιο παρακολουθούμε πολύ στενά τον ασθενή, δεν δίνουμε στεροειδή γιατί δεν έχει συμπτώματα, απλά έχουμε καταλάβει ότι έχει πνευμονήτιδα από τις ακτινολογικές εξετάσεις και παρακολουθούμε τον άρρωστο και ακτινολογικά και κλινικά για ένα διάστημα 2 με 4 εβδομάδων. Αν εκεί δεν υποχωρήσει, τότε αναγκαζόμαστε να δώσουμε στεροειδή. Αν υποχωρήσει, τότε κάνουμε μετά από ένα μήνα επανέναρξη του φαρμάκου για να δούμε πώς θα πάει ο ασθενής. Οι πιθανότητες να υποτροπιάσει υπάρχουν, αλλά δεν είναι πάνω του 50%. Στο δεύτερο στάδιο θα δώσουμε και στεροειδή γιατί έχει συμπτώματα ο ασθενής. Στο τρίτο στάδιο βέβαια θα γίνει και υποστήριξη της αναπνοής και με οξυγόνο και με μηχανικό αερισμό και εκεί κόβουμε οριστικά κατά πώς φαίνεται την ανοσοθεραπεία με το συγκεκριμένο φάρμακο, γιατί δεν μπορούμε να ρισκάρουμε τη ζωή του ασθενούς. Η θνητότητα είναι πολύ μεγάλη.
Αυτά ήταν τα συνοπτικά της ενοσοθεραπείας. Η θεωρία πίσω από εδώ είναι πολύ μεγάλη. Ο μηχανισμός δράσης των φαρμάκων αυτών όσον αφορά το επίπεδο των παρενεργειών στους ιστούς είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Είναι ανοσολογικού τύπου οι μηχανισμοί, γι' αυτό δίνουμε και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Ελπίζουν οι μελετητές δηλαδή που έχουν κάνει αυτές τις δύο μεγάλες αναλύσεις ανασκόπησης ότι η έρευνα τα επόμενα χρόνια θα γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη και πολύ πιο στοχευμένη, γιατί ο αριθμός, ο συνολικός των ασθενών που καλούνται να πάρουν νοσοθεραπεία σύμφωνα με τη διεύρυνση των ενδείξεων αυτής θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα θα έχουμε και πολύ, πολύ καλύτερα δείγματα να μελετήσουμε τους ασθενείς αυτούς και να καταλάβουμε ποιοι από αυτούς θα κάνουν θεραπεία ή θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν τοξικότητα και θεραπεία, θέλω να πω, πού θα προσέξουμε περισσότερο, πού λιγότερο, και θα καταλάβουμε και τους μηχανισμούς καλύτερα. Επίσης, ένα σημείο της μελέτης, της έρευνας, κατευθύνεται στις εναλλακτικές των στεροειδών θεραπευτικές γραμμές, γιατί τα στεροειδή, ναι, μεν είναι καλά, αλλά έχουν και ένα υψηλό ποσοστό αποτυχίας, που είναι 16-20%. Και αν αποτύχουν αυτά, η θνητότητα είναι πολύ υψηλή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλημέρα.